συνεδρία αυτού του συνεδρίου του τρίτου στη σειρά με θέμα την λογοτεχνικότητα, την ποιητικότητα και την πρόσληψη του ερωτόφελου. Δεν σας κρύβω ότι πριν από 20 περίπου χρόνια, όταν αυτή η ιδέα συνόθηκε στο μυαλό μου, ένα περιοδικό συνέδριο που να είναι εστιασμένο αποκλειστικά στη λογοτεχνικότητα του έργου, δεν θα μπορούσα και δεν προσδοκούσα να το δω να επανέρχεται και δύο φορές ακόμα. Λέμε ότι τα συνέδρια έχουν τον κύκλο τους που ξεκινάει στην πρώτη συνεδρία και τελειώνει στην τελευταία συνεδρία. Τώρα με πάρα πολύ χαρά ατενίζω αυτά τα χρόνια και ατενίζω αυτές τις προσπάθειες που έχουν ευολωθεί και αναλογίζομαι ότι ως τώρα, μέσω των πρακτικών, σύν τα πρακτικά που εμείς θα κάνουμε, θα έχουμε εσείως κοντά στις 80 μελέτες δημοσιευμένες και εστιασμένες αποκλειστικά στην ποιητική τέχνη του Κορνάτου. Αυτή η σεβαλιά είναι τεράστια. Τεράστια γιατί όλοι εκείνοι που εμπιστεύτηκαν από τότε προσπάθεια αυτή κατέθεσαν με έρευνες εκμής ζητήματα που κάλυπταν και καλύπτουν πολλαπλά ερωτήματα που ανήκουν στον χώρο της ποιητικής τέχνης. Σταδιακά, με το δεύτερο συνέδριο, μπήκε η πρόσληψη του ερωτοκρίτου και εδώ στο τρίτο συνέδριο μπήκε και η διάχυση του ερωτοκρίτου σε γεωγραφικούς χώρους, ως τώρα δεν είχαν γίνει αντικείμενο συστηματικής δουλειάς. Πιστεύω δηλαδή με το χέρι στην καρδιά ότι αυτή η προσπάθεια που δεν θα μπορούσε ένας μαέστρος να την πετύχει αν δεν είχε σε όλες αυτές τις φάσεις στερούς συνεργάτες και φερέλτινες νέους, ότι αυτό δεν θα γινόταν. Κι όμως έγινε. Τόσο στο πρώτο, όσο και στο δεύτερο, τώρα και στο τρίτο, επιβεβαιώθηκαν δύο πράγματα. Ότι υπάρχει μια επιστημονική κοινότητα η οποία τέτοιου είδους προκλήσεις τις αποδέχεται. Και όχι μόνο τις αποδέχεται, αλλά και τις υπηρετεί. Γιατί πρέπει να πω ότι και στα τρία αυτά συνέδρια οι σύνεδροι θέματα πήραν και θέματα διεκπαιρέωσαν. Αυτά που πήραν με τον καλύτερο τρόπο. Έτσι, κάθε ένας τόμος των πρακτικών χτίζει τον επόμενο και ο τρίτος αγκαλιάζει και συμπληρώνει ό,τι ως τώρα έχει γίνει. Αν προχωρήσουμε με αυτόν τον τρόπο, είναι βέβαιο ότι στην επόμενη δεκαετία θα έχουμε πραγματικά μία κυβωτό ειδικών μελετών που θα αναδεικνύουν τον ερωτόκριτο και θα απαντούν σε τεράστια ζητήματα που καταδεικνύουν τη μεγαλοσύνη του έργου. Ερωτήματα αμήνυκτα, όπως αυτό που πέφτει προηγουμένως, τι είναι αυτός ο έρωτας, πώς προσδιορίζεται ο έρωτας στον ερωτόκριτο, όπως και για πολλά άλλα τα οποία είτε έχουμε ήδη ανοιχνεύσει, είτε έχουμε χαρτογραφεί στο ελληνικός, αλλά που μεγάλα ακόμα είναι τα αναπεκταμένα πεδία που η έρευνα πρέπει να καλύψει και να αναδείξει. Χαίρομαι λοιπόν πολλαπλά, γιατί αυτή η προσπάθεια πήρε τη συλλογικότητα που χρειαζόταν υπό την στέγη της
Αριστέγης και Πριντζέντρος Κουρνάρος και σε μια εποχή εξαιρετικά δύσκολη για οργάνωση συνεδρίου να γίνει και με τους καλύτερους δυνατούς λόγους. Και τα τρία συνέδρια διακρίνονταν για την πρωτοτυπία της σύνθεσης των ομάδων. Δεν ήταν μόνο καταξιωμένοι μελετητές που κατέθεσαν τις έρευνες που έκαναν τότε πάνω στο αρχείο. Ήταν και νέοι ερευνητές που ήδη είχαν κάνει τα πρώτα τους βήματα και ήταν ακόμα επολαπτώμενοι νέοι φιλόλογοι που μπαίνουν στο στίβο της επιστημονικής έρευνας και έχουν και είναι έτοιμοι να καταθέσουν πολύ πιο συγκροτημένες και πολύ πιο δυνατές, πολύ πιο κέρια επιστημονικά αφιερωμένα συνεργασία. Το χαρήκαμε και στο προηγούμενο συνέδριο του 2015, κυρίως όμως το χαρήκαμε εδώ, με νέους ερευνητές που δείχνουν ακριβώς ότι και ο θεσμός του συνεδρίου αυτού και το έργο το ίδιο ως καταστατικός χάρτης πορείας μας στην έρευνα μπορεί να το περιφανεύει. Αυτά τα στοιχεία δημιουργούν και για τη ΣΕΚΗ και για αυτό που μιλάει, αλλά και για όλους εμάς πια που ανασένουμε με ερωτοκρίτιον ύφος και ύφος, δημιουργεί υποσχέσεις. Και αυτές τις υποσχέσεις έχουμε κάθε λόγο να τις υλοποιούμε στον βαθμό που η αγάπη μας για το κείμενο και η αγάπη μας για την έρευνα μένει ασύγχαστη. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι το συνέδριο αυτό επανακινεί μια προσπάθεια που ξεκίνησε το 2003, που τότε αγκαλιάστηκε από το Δήμο Ηρακλείου και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, που συνέχισε το 2015 έρχοντας για πρώτη φορά μπει στην αγκαλιά του Δήμου Σοφίας και που τώρα διέδεχεται την θαλπορή της Στέλης Βιτζέντρος Μπουρνάρος. Και όπως έλεγα ένα χρόνο πριν στον κύριο Βαλανάκη, νιώθω μεγαλύτερη σιγουριά μετά από 35 χρόνια στο Πανεπιστήμιο, νιώθω μεγαλύτερη σιγουριά στην ιδιωτική πρωτοβουλία παρά σε οποιαδήποτε άλλη εφήμερη εκδήλωση ενδιαφέροντος από δημόσιο φορέα. Γιατί αυτό που κάνει η ιδιωτική πρωτοβουλία λέγεται μεράκι, λέγεται αγάπη, λέγεται αφοσίωση στον τόπο, λέγεται αφοσίωση στον πολιτισμό. Και αυτό γίνεται με ανιδιοτέλεια. Αυτό είναι, νομίζω, και η μεγάλη δύναμη εισπράττει το συνέδριο μας όντας κάτω στέλνει εξέντρος γνάτους. Δεν θα ήθελα να πω περισσότερα πράγματα σε αυτό το σημείο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω έναν προς έναν τους συνέδρους για τις εμπεριστατωμένες πραγματεύσεις των θεμάτων που ανέλαβαν και έφεραν εις πέρας. Για τις συζητήσεις οι οποίες έγιναν εδώ και οι οποίες αποτελούν τη μεγάλη αρετή του συνεδρίου. Περισσότερο από τις ανακοινώσεις είναι οι συζητήσεις εκείνες που μας βοήθησαν να ξεκαθαρίσουμε πράγματα ή να ορίσουμε ακόμα πιο συγκεκριμένους στόχους για επόμενες συναντήσεις πάνω στο θέμα του ερωτόκου. Είμαι βέβαιος ότι η έκδοση των πρακτικών την άλλη χρονιά τέτοια εποχή θα τα έχουμε στα χέρια μας και γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι αυτός ένας λόγος που όταν δίδεται από αυτόν που οδηγεί καθισμένο δίπλα από τον κύριο Καρνάκη, το πραγματεύει, το ειδοποιεί. Έτσι έχουμε κάνει και μεγάλα συνέδρια.
Η έκδοση των πρακτικών μας επίσης θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην πρόοδο των ερωτοκρίτιων σπουδών. Είχαμε τη μεγάλη τύχη να μας υποδοτήσει ο Συνδιανός Αλεξίου το 1980 με την κριτική έκδοση του ερωτοκρίτου. Είχαμε επίσης τη μεγάλη τύχη να έχουμε στα χέρια μας τον συμφραστικό πίνακα με τις άπειρες προσπάθειες του David Gordon, της Δίας Φιλιππίδου και της ομάδας του. Τώρα μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι δίπλα από το κείμενο, δίπλα από το συμφραστικό πίνακα, έχουμε και θα έχουμε τους τρεις νόμους των πρακτικών περί ποιητικής του ερωτοκρίτου και νιώθουμε πραγματικά πολύ δυνατοί απέναντι σε αυτήν την πρόκληση που λέγεται μελέτη του ερωτόκρατου. Και φυσικά τα πρακτικά κυκλοφορούν. Οι οδηγίες που σας έχουμε στο φάκελο είναι σαφείς, τις γνωρίζετε. Στα πρακτικά των δύο προηγούμενων συνεδρίων το βλέπετε και στην πράξη. Θυμίζω απλώς ότι με τον ερωτόκρατο προχωράμε πολύ πολύ. Παρακαλώ λοιπόν όλους τους συνέδρους να μας παραδώσουν τα κείμενά τους στην πιο συγκροτημένη ολοκληρωμένη μορφή σε προκλητικό σύστημα με τις οδηγίες που έχουμε δώσει, ώστε η δουλειά που θα γίνει στη συνέχεια να επιταχυνθεί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το κοινό, το οποίο από την πρώτη στιγμή μας παρακολούθησε σε αυτή την προσπάθεια ιδιαίτερη ένταση, με ερωτήσεις, με απαιτητές απαντήσεις στις ερωτήσεις τους και με παρακλήσεις και σχόλια που οπωσδήποτε θα συμβάλλουν στην αρτηγότερη παρουσίαση, την έτοιμη παρουσίαση των μελετών. Θέλω να πιστεύω ακριβώς ότι το κοινό δεν παρακολούθησε απλώς. Συμμετείχε, συνδιαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα των μελετών που θα παρεμβληθούν, θα δημοσιευθούν στα πρακτικά του συνεδρίου. Ήδη από την Παρασκευή το πρωί δώσαμε μια μεγάλη υπόσχεση ότι στα πρακτικά αυτά θα μνημειωθούν όλες εκείνες οι μαρτυρίες ανθρώπων που θέλουν να καταμαρτυρήσουν τις σχέσεις τους με τον ζωντανή σχέση με τον ερωτόκρατο. Και αυτό για μας δεν μπορεί παρά να είναι ένα μεγάλο, μεγάλο στίχημα. Τέλος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Στέγη Βιντζέντος Κοντάου. Η Στέγη είναι η άνθρωπή του. Η άνθρωπή της. Ακούστε λοιπόν ποια πρόσωπα έβαλαν πλάτη για να υλοποιηθεί μία απόφαση την οποία ένα χρόνο πριν τέτοιες μέρες χτυπώντας το χέρι στο τραπέζι πήραμε. Αγγίκη Γαλανάκη και Γιώργος Γαλανάκης. Στέγη
σημαίνει καλό περιβάλλον. Και καλό περιβάλλον σημαίνει συλλογικότητα, ομαδικότητα και αποτελεσματικότητα. Η στέγη Τσέφρος Κοντράρος καμαρώνει για αυτό το συνέδριο και υπόσχεται ότι στο μέλλον θα σταθεί αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια, δημιουργώντας όλες εκείνες τις βάσεις, ώστε να έχουμε πια το θεσμό που χρειάζεται για να τιμήσουμε τον μεγάλο της ελληνικής λογοτεχνίας, αλλά και της παρός μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να δώσει εκείνες τις συντεταγμένες